Ωραία, ακούγεται. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά, να είναι καλά. Ο Δημήτρης να είναι καλά, ο εκδοτικό οίκο και να έχει ευπόλυτα βιβλία. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω φίλες και φίλοι αναφερόμενος στο φίλο, συναγωνιστή, σύντροφο Απόλα, το Πολυτεχνείο και το στο Δημήτρη τον Ψαρά ακριβώς τις μέρες που μετά από μεγάλη δοκιμασία που υπάρχει και διεθνώς και στη χώρα μας στον τύπο έχει αρχίσει και έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή και το θέμα των υποκλοπών με έναν τρόπο ορμητικό και έγκυρο αυτό το οποίο αποκαλείται ερευνητική δημοσιογραφία αναφερθήκατε και προηγούμενα ο Δημήτρης Ψαράς έχει θητεύσει ω εμβριολικό κυριολεκτικά θα έλεγα σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το λειτουργήμα ε, από πάρα πολύ μικρός από τα τέφη του σχολιαστή και πάντοτε με πολιτική μαχητική διάθεση και διάσταση με τον ιό το θούριο, το, θούριο, το θούριο με τον ιό για χρόνια στην ελευθεροτυπία με τους πολύ άξιους συνεργάτες του συλλογικά με τον Τάσο τον Κωστόπουλο, την Αγγέλικα την Ψαρά με άλλους ε, συντρόφους, φίλους που κατά καιρού έχουν κάνει τομές κυριολεκτικά ε, στα πολιτικά δεδομένα της ε, μεταπολίτευσης και βεβαίως είχε και την ε, σημαντική, ιστορική θα την χαρακτήριζα, συνεισφορά στην, ε, στο πώς έφτασε στη δίκη και στην καταδίκη η εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή». Αυτά είναι γνωστά σε όλους, αλλά καλό είναι να επαναλαμβάνονται για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε κάθε φορά. Αυτή η κατάθεσή του, αυτό το βιβλίο, όπως σωστά λέει, δεν είναι προφανώς αγιογραφία, δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν, αλλά δεν είναι και λίβελος. Δεν θα βρείτε πουθενά, διότι είδα και κάποιες, κάποιες διαρροές κάναν ανήσυχε σε έντυπα ε, αυτές τις μέρες δεν θα βρείτε πουθενά τη δολοφονία του χαρακτήρα δεν θα βρείτε πουθενά το κτύπημα κάτω από τη ζώνη δεν θα το βρείτε είναι μια σκληρή αποτίμηση τεκμηριωμένη ε, με άποψη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για όλη του την πολιτική διαδρομή και με αυτή την έννοια ε, είναι μια έγκυρη ε, κατάθεση άποψη και κατά τη γνώμη μου δίνει, έχει εξαιρετική χρησιμότητα διότι δίνει και τα κλειδιά για κάποιον που διαβάσει όλο αυτό το βιβλίο που ερμηνεύουν τη στάση και την πολιτική της παρούσας κυβερνητικής θητείας του Πρωθυπουργού. Διότι είναι ακριβώς το κεφάλαιο που εκ των πραγμάτων λείπει και ε, είναι όμως σαν να το ξεκλειδώνεις από πριν για όλους εμάς που ζούμε είτε από πιο κοντά είτε απ' έξω με αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να πω λοιπόν ορισμένα σημεία ακριβώς για το πώς η κυβερνητική θητεία σε κρίσιμα ζητήματα φέρνει στην επιφάνεια πια, και λογικό, φυσιολογικό είναι, όλα αυτά τα οποία εν σπέρματι ή στη διαδρομή του ο Δημήτρης εντοπίζει για τον ε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ως πολιτική αποτίμηση, το βασικό χαρακτηριστικό του κυβερνητικού πλέον αποτυπώματος του κυρίου Μητσοτάκη είναι η απόλυτη συνέπεια στα όρια της αιμονικής και ιδεολειπτικής προσέγγισης στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ανεξάρτητα και σε αντίθεση με τα διδάγματα που οι πολλαπλέ κρίσει έχουν φέρει ω επίδικα στην εποχή μα, θα χαρακτήριζα πω εν τέλει είναι ένα πολιτικό εκτό εποχή. Δηλαδή, είτε ό,τι γίνανε αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα δύο-τρία τελευταία χρόνια που έχουν πάει τα πάνω κάτω, είναι σαν να μην τον αφορούν. Πηγαίνει από δίπλα αιμονικά τι δικέ του πολιτικέ. Επίση, είναι η διαχρονική αιμονή του και η τάση για ριζική αναθεώρηση της μακρόχρονης μεταπολιτευτικής πολιτικής ιστορίας του τόπου. Φίλε και φίλοι, αυτό που παρακολουθήσατε παραμάντως χάρη στη Βουλή, τη σύγκρουση που είχαμε με τον κύριο Συρίγο, είναι ένα μικρό αποτέλεσμα, διότι δέκα χρόνια έχουμε συγκρουστεί και πριν άρθει στην Πρωθυπουργή ο κύριος Μητσοτάκης με τον Βορύδη και με άλλους, είναι μια συστηματική σχολή αναθεώρησης της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η οργανική σχέση με την ακροδεξιά αντίληψη που προβάλλει εχθρότητα και διχασμό και παραπέμπει περισσότερο στη μετεμφυλιακή περίοδο αντί τη εύλογη και σκληρή πολιτική αντιπαλότητα που είχαμε όλοι μα συνηθίσει αυτέ τι δεκαετίε, αλλά και του σεβασμού σε θεσμικέ σταθερέ, σε δημοκρατικέ και κοινωνικέ κατακτήσει τη περίοδου, το σεβασμό σε τα κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίε, στο ίδιο κράτο δικαίου και τη δημοκρατία. Επαναφέρει την εχθρότητα, αντί επαναλαμβάνω τη σκληρή αντιπαλότητα που είναι ένα από τα δείγματα και τα συνεκτικά στοιχεία τη μακρά μεταπολιτευτική περίοδου. Βασικά στοιχεία τη ασκούμενη πολιτική αποτελούν τόσο η αξιοποίηση των αλλεπάλληλων κρίσεων, ιδιαίτερα τη οικονομική και τη πανδημία, για να θεσμοθετηθούν αντιδραστικέ θεσμικέ ρυθμίσει που πλήττουν την κοινωνία των πολλών, όσο και οι παρεμβάσει για να θεμελιωθεί ω λάφυρο το καθεστώς της νέας δεξιάς να θωρακιστεί μια αυταρχική τάφρος με εμπόδια για την ενδεχόμενη επάνωδο της αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης στη διακυβέρνηση του τόπου. Η σχετική γνωστή ρήση του κυρίου Βορύδη, που όλοι ξέρουμε πώς θα μπουν θεσμικά εμπόδια για να μην επανέλθει ε, γενικότερα η προοδευτική παράταξη α πούμε, στην εξουσία, αποδείχθηκε πηγή έμπνευση του κυρίου Μητσοτάκη. Αποκαλύπτεται επίση μια πρωτοφανή έλλειψη πολιτική ενσυναίσθηση όταν μέσα στα αλλεπάλληλα lockdown, φανταστείτε, 2021, έτσι, τη πανδημία, μέσα από τη χειρουργική διαχείριση του καθεστώτος εξαίρεση και περιστολή στοιχειωδών ελευθεριών των πολιτών, επιχειρήθηκε, όπω τώρα πλέον αποκαλύπτεται το στήσιμο μιας παρακρατικής μηχανής μέσα στο κράτος για την παρακολούθηση πολιτικών δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και κορυφαίων κρατικών λειτουργών. Ασχολόντουσαν με αυτό, στυνότανε τότε όλο αυτό το πράγμα, την ώρα που ο κόσμος φοβισμένος, με αβεβαιότητα, με συνταγματική περιστολή και ευρύτερη που γινόταν, την ώρα που με πίνι πει αν θυμάστε, νομοθετούσαν κτλ. και τα λοιπά. δεν υπήρχαν διαδηλώσει, δεν υπήρχε ασχολόντουσαν και στήσανε όλη αυτή την υπόθεση τότε την ίδια ώρα και εκ παραλίλου με εξεταστικέ επιτροπέ που με την κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρείται να οδηγηθούν στο εδόλιο πολιτική αντίπαλοι, στελέχη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για δίθεν θεσμικά ατοπήματα, εξελίσσονταν με πρωτοφανή μάλιστα την αλαζονία ότι ποτέ δεν θα έρθουν στο φω οι τηλεφωνικέ παρακολουθήσει για να χειραγωγηθούν οι πολιτικέ εξελίξει, για να υπάρχει ομοιρία και έλεγχο προσώπων. Όλο αυτό έχει σχέση και με τον κύριο Κουκάκη, και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τους ο, δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπταν το μεταναστευτικό προσφυγικό και με άλλα, τα πολιτικά, και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ο στόχος ήταν σαφής. Ακόμα και για να δρομολογηθούν οικονομικά deals είτε τα φανερά μεγάλα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και το μοίρασμα της πίτας, είτε αυτά μέσω των οποίων διεκπεραιώνονταν οι άμεσες αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί, κατελάει στον 8 δις, έτσι μέσα στην τριετία, η αδιαφάνεια και το πάρτι στελεχών κουμπάρων και η μετέρων της παράταξης και της Μαξίμου ΑΕ. Όπως είχε πει και η φο... γεννήματα οι ίντριγκες, η ομερτά και η προστασία με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε τώρα έγινε με τους τρεις που τους προστατεύσανε να μην εμφανιστούν κυριολεκτικά τους προστατεύσανε σε όλες τις διαδικασίες. Οι απειλές για φυλάκιση και για αντισυνταγματική επίκληση του απορρίτου τα απίστευτα ψεύδη που επιστρατεύονται για να μην χυθεί φω και για να παρατείνει τη θητεία του κ. κύριος Μητσοτάκης ως εμπνευστής της απόρριτης δημοκρατίας, κάνουν κυριολεκτικά την τροπή να ντρέπεται. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω κεντρικών επιλογών, επικουρικά και αποτελεσματικά, πρέπει να πούμε, χρησιμοποιήθηκε το δόγμα του κ. Μητσοτάκη ότι η επικοινωνία είναι πάνω από την πολιτική. Το είχε πρωτοποίησει όταν ε, ανέλαβε. Η επιχείρηση ελέγχου των ηλεκτρονικών, ιδιαίτερα μέσων μαζική ενημέρωση, ήταν και είναι πρωτοφανή. Αγιογραφίε του Πρωθυπουργού συστηματική αποσιώπηση σε κορυφαία κοινωνικά ζητήματα και σε οτιδήποτε θα αποκάλυπτε την πραγματική αντικοινωνική πολιτική, προσπάθεια χειραγώγησης της κοινή γνώμης, ακόμα και του περιραίοντος εύλογου φόβου των πολιτών μέσα από τις πολιτικές ηθικού πανικού της κοινωνίας, φίλες και φίλοι που ζούμε τους τελευταίους μήνες, μέσα από όλα αυτά τα οποία παίρνουν όλη την δημοσιότητα από πραγματικά συμβάντα δραματικά που συμβαίνουν μέσα στον κοινωνικό ιστό, συνεχείς επιχειρήσεις δολοφονίας χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων από ελεγχόμενα ή φιλικά μέσα στο διαδίκτυο. Υπήρχε και εφημερίδα η οποία είχε εκδοθεί, το θυμόμαστε, σταμάτησε να εκδίδεται πριν από 1,5 χρόνο, επί τούτης. δηλαδή είχε σελίδε. Για μένα είχε τέσσερι σελίδε, για άλλου είχε με, ε, με, αυτό που λέμε δολοφονία ε, χαρακτήρα. Ε, δεν είναι υπερβολή το ότι τα διδάγματα της σχολής Μπάνων έχουν βρει την καλύτερη τους εφαρμογή πίσω από τη βιτρίνα μιας δίθεν φιλελεύθερης, σύγχρονης και δημοκρατικής ηγεσία της χώρας. Η επιχείρηση ενσωμάτωσης πέραν της ακροδεξιάς σε πολιτικές και σε ηγετικά πολιτικά και κυβερνητικά στελέχη της παράταξης που όλοι το γνωρίζουμε εκ παραλλήλου και της για να χρησιμοποιήσω μια εύστοχη ορολογία του φίλου Κώστα Λαλιώτη την άκουσα προχθές και είναι πολύ, πολύ εύστοχη πραγματικά, όχι κέντρο αριστερά, κέντρο αντιαριστερά, πήγαινε πολύ καλά μέχρι ότου με την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, αλλά και του σκανδάλου τη πολύμηνη αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συγκάλυψή του, αποδείχθηκε μια επιχείρηση στα όρια τη δημοκρατική εκτροπή. Βαρύτατα πλήγματα στο κράτο δικαίου με υπονόμευση των ανεξάρτητων αρχών, με κοινική δια της πλειοψηφίας αποδυνάμωση όλων των θεσμικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών ελέγχου, με τα αποκαλυπτήρια εν τέλει του διάτριτου επιτελικού κράτους ως πυρήνα επιβολής ενός καθεστώτος, ενός καθεστώτος πλέον ελέγχου και αποτροπής δημοκρατικών εξελίξεων στον τόπο. Η βασική πολιτική ταμπέλα για τη δικαιολόγηση και νομιμοποίηση των αντικοινωνικών μεταρρυθμίσεων και των αντιδημοκρατικών πρακτικών ήταν και είναι ο μπαμπούλας του λαϊκισμού. Η σοφιστία αυτή που ανατροφοδοτείται με αντίστοιχες επιλογές της ακραία συντηρητική ελίτ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να ευνοησεί στην πολιτική συνείδηση της κοινωνίας την ίδια την πραγματικότητα. Τα γεγονότα που βοούν μέσα στο νέο ιστορικό κύκλο των πολλαπλών διακινδυνεύσεων που βιώνουμε διεθνώς. Αμφισβητεί πάντοτε η επίκληση του λαϊκισμού επί παντός του επιστητού απέναντι στις αντιπάλους αμφισβητεί για να αποδυναμώσει τη διάκριση και την αντιπαλότητα ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά Ανάμεσα σε δημόσιε πολιτικέ και ριζοσπαστικέ μεταρρυθμίσει για την αντιμετώπιση των οξυμένων ανισοτήτων και στη στρατηγική, απ' την άλλη, για το βάθεμα αυτών των ανισοτήτων και την αξιοποίηση υπέρ των τάσεων τη ακροδεξιά τελικά των πολλαπλών ταυτοτήτων που διαμορφώνονται μέσα και στι λαϊκέ τάξει και στη νεολαία, μέσα στι αναταράξει του σύγχρονου κόσμου, ιδιαίτερα το έχουμε δει διεθνώ, αλλά και στη χώρα μα. Είναι η σύγχρονη εκδοχή τη θεωρία των δύο άκρων με προφανή στόχο την περιθωριοποίηση της προοδευτικής παράταξης, των κοινωνικών αντιστάσεων και κινημάτων, της αμφισβήτησης που διαχέεται και μορφοποιείται με τους δικούς της κώδικες και ευτυχώ στη σημερινή νέα γενιά. Η πολιτική λοιπόν ως επικοινωνία ανενδίαστα επιχειρεί να αναδείξει όλες τις βαριές συνέπειες των κυβερνητικών πολιτικών ως αποτέλεσμα και μόνο εξωγενών κρίσεων. Τίποτα δεν οφείλεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τίποτα στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Αρνείται να απαντήσει ο κύριο Μητσοτάκη στο πρωτοφανέ σκάνδαλο των υποκλοπών και τη χρήση επίσημων επισυνδέσεων και των υπηρεσιών παράνομων λογισμικών, που έχει ω επίκεντρο τη δικιά του αποκλειστική πολιτική ευθύνη. Θα είδατε σήμερα το απόγευμα την είδηση από το New York Times ότι το ελληνικό δημόσιο, με άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπορεύτηκε σε χώρε τα παράνομα λογισμικά. Έτσι. Νομοθετεί τη διάλυση του ΕΣΥ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Αντί της ολόπλευρες στήριξης και ενίσχυσής του, ενώ η χώρα θρενεί 35.000 απώλειες συμπολιτών μας, με οδυνηρή πρωτιά ως ποσοστό του πληθυσμού της χώρας. Αρνείται επί ένα χρόνο τώρα, πριν και μετά τον πόλεμο, να λάβει στοιχειώδη μέτρα στήριξη τη κοινωνία απέναντι στο κύμα της ακρίβειας και στις πρωτοφανείς σε ευρωπαϊκή κλίμακα ενεργειακέ επιβαρύνσεις εν προκειμένου ο κύριος Πρωθυπουργό πρωταγωνιστεί και σε, ένα επιδοματικέ πρωτοφαν... σε πρωτοφανείς επιδοματικές πολιτικές με σαφή πελατεακό χαρακτήρα. Μπροστά σε αυτές τις προφανείς αντιφάσεις που συνιστούν μια ακραία άρνηση της πραγματικότητας εν τέλει, ο κύριος Μητσοτάκης επισύει τον κίνδυνο της ταξικότητας του πολιτικού τοπίου με δίθεν υπέτειους τους πολιτικούς του αντίπαλους, ενώ είναι πλέον φανερό σε όλους, πέραν των εξωγενών παραγόντων, ότι υπάρχουν προφανή εγκληματικά λάθη της δικιάς του πολιτικής. Και σήμερα η παρουσία του στη Βουλή ήταν σε αυτή την κατεύθυνση με βάση αυτό το αφήγημα μέχρι που αποχώρησε τρέχοντας διότι δεν ήθελε να απαντήσει στα καυτά επί της ουσίας ερωτήματα που τέθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ είναι παράγον πολλαπλή ανασφάλεια για του πολίτε, συνεχίζει απτόητο την προνομιακή ατζέντα για την ενσωμάτωση τη άκρα δεξιά και των δυνάμεων καταστολή για δίθεν νόμο και τάξη, δίνοντας προκληκτικά και μεροληπτικά επιδόματα αντί της παραδειγματικής τιμωρίας για εγκληματικές ενέργειες και σοβαρά ατοπήματα καταστολής που εκπορεύονται από θύλακες μέσα στην αστυνομία. Ακούσαμε χθε από τον κύριο Σαμαρά, πάλι το μανιφέστο του κύριου Σαμαρά. Σε αιτήσια βάση, είτε στα συνέδρια της Ν. Δημοκρατίας, είτε τώρα με το Ίδρυμά του μας υπενθυμίζει και την παρουσία του και τη γραμμή του η οποία όμως έχει πολλά ευήκοα ότα μέσα στην παράταξη και στον τρόπο που πολιτεύεται ο κ. Μητσοτάκης. Ακούσαμε χθε και από τον κύριο Σαμαρά την απροκάλυπτη επίθεση που έτσι κι αλλιώ υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης με την ύβρη κατά αυτού εναντίον των δικαιωματιστών με αναφορά σε κινήσεις, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις ευαίσθητων πολιτικών και κινημάτων αλληλεγγύης. Τόλμησε να πει μαζί, είναι οι διακινητές και οι δικαιωματιστέ λέει αναφερόμενη στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Επιπροσθέτως αποδυναμώνει ο κ. Μητσοτάκη στη διεθνή θέση της χώρας, φιλοτεχνώντας μια πολιτική υποτακτικής ασπίδας και συνόρων της δύση αντί της παραδοσιακής μεταπολιτευτικής πολιτικής των ανοιχτών οριζόντων μιας πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Επί 3,5 χρόνια δε, δεν φέρνουν στη Βουλή προσκύρωση τη συμφωνίε με τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ κατά τα άλλα ομνίουν στη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων και στη χρησιμότητα αυτή τη συμφωνία, για να συντηρείται ακριβώ η σύμπραξη με του ακραίου εθνικιστικού κύκλους. Δεν έχουν μικρότερη σημασία, φίλε και φίλοι, αντίθετα τεκμηριώνουν απόλυτα την ιδεολειπτική του κυρίου, συνέπεια του κ. Μητσοτάκη με το αξιαστικό σύστημα που πρεσβεύει, πολιτικές που αφορούν στην παιδεία. Ανοίγαγε σε εμβληματική μεταρρύθμιση την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Τη διεθνώς, έφερε τη διεθνώ πρωτοφανή πατέντα τη πανεπιστημιακής αστυνομία. Και βέβαια τη ρητορική περιαριστίας ω πρόσχημα και ω προκάλημα μια πολιτική που υπονομεύει τη μεγάλη κοινωνική κινητικότητα που μέσα στη μεταπολίτευση. Ήταν μία από τις κατακτήσεις, υπήρξε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Με τις πολλαπλές θεσμικέ παρεμβάσεις στην παιδεία τίθενται νέοι πολλαπλή ταξική φραγμή για να επιβεβαιωθεί η ρίση του κυρίου Μητσοτάκη ως κοινωνική ταυτότητας του νέου ψυκτικού από το Περιστέρι, αν θυμάστε. Με την ίδια αιμονική προσήλωση από το καλοκαίρι και όλα του 19 μέχρι και τώρα. Σε αλλεπάλληλα νομοθετήματα συρρυκνώνονται εργασιακά δικαιώματα, καταργείται το οκτάριο όρο, καταργούνται οι έλεγχοι και δίνονται απλόχερα εργοδοτικέ δικαιοδοσίε, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύονται απεργίε και απολύτω μεριληπτικά ενισχύονται μεγάλοι επιχειρηματική όμιλοι σε βάρο τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Επειδή δεν έγινε κατορθωτό στι συνταγματικέ μεταρρυθμίσει να καταργήσουν το άρθρο 16 για τα δημόσια πανεπιστήμια, για τη μονιμότητα στο δημόσιο, άλλα άρθρα. Για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικών αγαθών. και για το νερό, ακόμα. Προφανώ για το ρεύμα, με την ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ, του περιβάλλοντο. Ακόμα και ιδιαίτερα για τη διαχείριση πολιτιστικών δομών και εκθεμάτων. διαμορφώνουν ένα πλαίσιο με ομολογημένα και ανομολόγητα ΣΔΙΤ. σε όλου του τομεί για την αφιδάτωση των συνταγματικών διατάξεων υπέρ τη στρατηγική συμμετοχή μεγάλων οικονομικών συμφερόντων αλλά και μεγαλοστελεχών ημετέρων στην αγορά σε όλους τους τομείς. Τέλος. Φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι είναι χρέος μας, είναι καθήκον μας να ενθαρρύνουμε και να εργαστούμε για να οριμάσει και να εμπνεύσουμε την εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις των ευρύτερων αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων. Άλλωστε, οι σχετικές προτάσεις έχουν και δημόσια κατατεθεί και από την πλευρά μας, το ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίω διεκδικεί την νίκη στι προσεχεί εκλογέ με απλή αναλογική, αλλά για να ανοίξει ο δρόμο στη δημοκρατική διέξοδο μέσα από τι ευρύτατε δυνατέ δυνατές, δυνατές συνεργασίε και σε επίπεδο διακυβέρνηση. Ευχαριστώ.